Βίον εν Θεόν διαδραμώντες, Χριστού οφείτε συμπληρωνόμοι, διαθλήσεως εχθρόν τρόπος αμένη. Κάρπε σώθε και κλείνε αγαθό δωρε, αγαθόν νίκη και πάπηλε εν δόξε. Θεοί μάρτυρες Χριστό το Θεό πρεσβεύσατε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Τη 13η του μηνός Οκτωβρίου, κάρπου, παπύλου, αγαθοδόρου και αγαθονίκης των μαρτύρων, Φλωρεντίου και Διοσκόρου των μαρτύρων, Νικήτα Πατρικίου του Ομολογητού, Βενιαμίν εν Περσία και Αντιγόνου των Μαρτύρων, Μελετίου του Πρώτου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, Χρυσής Νεομάρτυρος της Ενεδέση. Οι Άγιοι Μάρτυρες Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη μαρτύρησαν επί Αυτοκράτορος Δεκίου, το 249 έως 251 μετά Χριστόν, ο οποίος Δέκιος ήταν σκληρότατος διώκτης των χριστιανών. Όλοι τους πατρίδα είχαν την Πέργαμο της Μικράς Ασίας. Ο Κάρπος, με άρτια γραμματική μόρφωση, ευσεβέστατος και με πολλές υπηρεσίες στην Εκκλησία, είχε γίνει επίσκοπος Θυατήρων. Ο Πάπυλος, ο οποίος είχε σπουδάσει ιατρική και προσέφερε τις υπηρεσίες του αμισθή, αναργύρος δηλαδή χωρίς να παίρνει χρήματα, έγινε διάκονος και άμεσος συνεργάτης του Κάρπου. Ο Αγαθόδωρος, ψυχή εκλεκτή και πιστή, ήταν υπηρέτης στην Επισκοπή Θυατήρων. Όταν και τους τρεις τους συνέλαβε ο Ανθύπατος Ουαλέριος, ομολόγησαν μπροστά του με παρησία το Χριστό. Τότε ο Ουαλέριος τους είπε «Οι χριστιανοί είναι δυσιδαίμονες, ανίκανοι, χωρίς ανώτερα αισθήματα. Εσείς, σαν μορφωμένοι άνθρωποι που είστε, πρέπει αμέσως να τους αρνηθείτε». Στην κατηγορία αυτή απάντησε ο Επίσκοπος Κάρπος με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Μια απάντηση που ίσχυε, ισχύει και θα ισχύει στους αιώνες για το φρόνημα των συνειδητών χριστιανών. Είπε λοιπόν «Κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν». Προς Κορινθίους πρώτη επιστολή, δέλτα κεφάλαιο 12 έως 13 στίχος, το οποίο σημαίνει «Εμείς οι χριστιανοί βασιλιά κοπιάζουμε με τα ίδια μας τα χέρια. Έπειτα, την ώρα που οι άπιστοι μας βρίζουν και μας περικελούν, εμείς ευχόμαστε αγαθά για αυτούς. Ενώ μας καταδιώκουν, τους δείχνουμε ανοχή. Ενώ μας συκοφαντούν, απαντούμε με λόγια γλυκά και παρακλητικά». Εκνευρισμένος ο Ουαλέριος από την απάντηση, αφού τους βασάνισε, μαζί με την αδελφή του Παύλου Αγαθονίκη, όλους τους αποκεφάλισε. Η Αγία Νεομάρτης Χρυσή. Γεννήθηκε στο χωριό Σλάτενα, σημερινή Χρυσή, της επαρχίας Αλμοπίας του νομού Πέλλας, στην Έδεσα. Ο πατέρας της ήταν φτωχός και είχε 4 θυγατέρες. Η Χρυσή ήταν ωραία στο σώμα και στην ψυχή, όπως υποδηλώνει και το όνομά της. Κάποτε, ενώ βρισκόταν μαζί με άλλες γυναίκες στους αγρούς και μάζευε καυσόξυλα, την απήγαγε κάποιος Τούρκος και την μετέφερε στο σπίτι του. Ο Τούρκος προσπάθησε με κολακίες να την εξισλαμίσει και να την πάρει για γυναίκα του. Η Χρυσή όμως αντιστάθηκε και δυναμικά του απάντησε «Εγώ το Χριστό μόνο γνωρίζω για νυμφίο μου, που δεν θα τον αρνηθώ κι αν ακόμα με κομματιάσεις». Οι γονείς και οι συγγενείς της Χρυσής, με εξαναγκασμό των Τούρκων, την παρακαλούσαν να δεχθεί τον Μωαμεθανό για σύζυγό της για να σωθεί.
Αλλά η μεγαλόψυχη Χρυσή τους απάντησε ότι «Πατέρα, έχω τον Κύριό μου Ιησού Χριστό, μητέρα μου, την Κυρία Θεοτόκο, αδελφούς και αδελφές, τους Αγίους και τις Αγίες της Εκκλησίας μας». Μπροστά λοιπόν στην σταθερότητα της Αγίας Χρυσής, οι Τούρκοι απάντησαν με φρικτά βασανιστήρια. Τελικά, στις 13 Οκτωβρίου του 1795, κατέκοψαν το σώμα της με μαχαίρια και έτσι πανάξια έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου από τον νυμφίο Χριστό. Σκεύος χρήσεων της Παρθενίας και ακύρατος νύμφη Κυρίου εχρημάτισας χρήση καλή Πάρθενε την γαραγνίαν αμέμπτος φυλάτουσα υπέρ Χριστού Θεοφρόνος ενήθλησας. Μάρτης εν δόξε οικέτευε των νυμφίων σου δωρήσας Θεέ ημίν το μεγάλο.